Γεια σας! Να είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι του itechnews.gr με κάτι εντελώς καινούριο, τουλάχιστον και για το κανάλι αλλά και για τα ελληνικά δεδομένα. Η ιστορία πώς πάει. Με βρήκανε από την MeCool, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι η εταιρεία, μια εταιρεία πάρα πολύ γνωστή για τα TV Box τα οποία βγάζει και σας έχω παρουσιάσει πολύ παλιά, έχω να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελευταία λόγω του Netflix, Cosmote TV, Vodafone TV, Nova κτλ. Δεν είναι ίσως τόσο πολύ στη μόδα τα TV Box. Οι περισσότεροι κιόλας προτιμούν το Mi Box από ό,τι έχω δει, επειδή υποστηρίζει τα περισσότερα Netflix και τα λοιπά χωρίς πρόβλημα. Οπότε λοιπόν λίγο έχουν βγει εκτός από το προσκήνιο. Λοιπόν, μου στείλαν λοιπόν ένα email από την εταιρεία, από την MeCool, να δω και να παρουσιάσω ένα καινούριο προϊόν το οποίο βγάλανε προσφάτως. Είναι ένα TV Box το οποίο έχει πιστοποίηση από την Google, είναι ουσιαστικά αυτό εδώ. Είναι το MeCool K2, ένα καινούριο TV Box θα μπορούσαμε να τα πούμε, το οποίο όπως σας είπα είναι πιστοποιημένο από την Google. Είναι ATV Player με ενσωματωμένο περιεχόμενο πολυμέσων ροής όπως YouTube, Prime Video, Google, έχει εδώ πέρα που βλέπετε, TikTok, το TikTok και όλα αυτά τέτοιο, γιατί έχει κάμερα. Εδώ, έχει κάμερα. Λοιπόν, εδώ μάλιστα δείχνει τι υποστηρίζει, Video Calling, Tracking HD Photos, Privacy Protection, έχει εδώ πέρα ένα κουμπάκι, θα το ανοίξουμε και θα το δούμε. Λοιπόν, συνδέεται με HDMI, μεγάλη λέει huge amount of ATV box streaming media και πάει και για απόσταση, από απόσταση μπορεί και να συνδεθεί και να, μάλλον να το δείτε και να το ευχαριστηθείτε. Εδώ έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, το ανοίγουμε, το πώς το συνδέουμε είναι ουσιαστικά στο Wi-Fi. Λοιπόν, μου το στείλανε και μου είπανε να το δουν και να το δω και να το παρουσιάσω. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα κάτι το μοναδικό. Είναι μια συσκευή η οποία τουλάχιστον δεν έχω δει να έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα από κάποιον άλλον. Οπότε ας ανοίξουμε το κουτάκι να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το κουτάκι, να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα. Το ανοίγω και εγώ τώρα μαζί σας, πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτό είναι το K2 Now, όπως το λένε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχει για θύρα LAN, HDMI in και HDMI out. Φαίνεται εδώ. HDMI in και HDMI out. Εδώ είναι για να το συνδέσετε πάνω σε ένα τρίποδο να το βιδώσετε. Ουσιαστικά είναι αυτό που δείχνει εδώ από πίσω. Αυτό εδώ. Λοιπόν, τροφοδοσία. Έχει εδώ πέρα τα ποδαράκια. Σκληρά, πρώτη φορά που τα ανοίγουμε. Λοιπόν, τα ποδαράκια. Αυτό εδώ είναι κάτι. Α, ναι. Και εδώ έτσι. Και ουσιαστικά έτσι όπως είναι μπαίνει στο πάνω μέρος της τηλεόρασης. Τώρα από μπροστά εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι το κουμπί της τροφοδοσίας βέβαια εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα
είναι η θύρα για, το, για την υπέρυθρη. Αυτό εδώ το κουμπί είναι για να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις αφού συνδέετε με το κινητό σας. Εδώ πέρα τα λεντάκια δείχνουν ανάλογα σε τι κατάσταση είναι. Μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας, εδώ είναι η κάμερα, το βλέπετε ενεργοποιείται, έτσι είναι κλειστή και είστε και σίγουροι ότι δεν φαίνεστε, δεν καταγράφει κάτι κατά λάθος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ στο πλάι υπάρχει ένα φως, το οποίο, εδώ, αυτό εδώ είναι ουσιαστικά, πρέπει να το βάλω στη λειτουργία για να το δείτε. Γίνεται πράσινο όταν λειτουργεί, κόκκινο όταν είναι κλειστό και νομίζω μπλε ήταν, είχε ένα άλλο χρώμα από ό,τι διάβαζα, όταν είναι σε stand-by δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχει μία USB 3 θύρα για να μπορείτε να βάλετε κάποιο στικάκι. Λοιπόν, εδώ ενεργοποιείται το μικρόφωνο. Κλειστό, ανοιχτό. Εδώ είναι το ηχείο. Μην ξεχνάτε, έχει κάμερα με την οποία μιλάτε με τους άλλους και από εδώ τους ακούτε ουσιαστικά. Λοιπόν, οι διαστάσεις του που μπαίνει απάνω στην τηλεόραση είναι 200 χιλιοστά επί 25,4 χιλιοστά, 25,4 χιλιοστά επί 68,2 χιλιοστά. Λοιπόν, θα το βάλουμε να το δούμε στην τηλεόραση, να δούμε τι άλλο έχει. Έχει ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο έχει έτοιμα κουμπάκια, όπως βλέπετε, Google Duo, YouTube, TikTok, Power. Αυτό εδώ πέρα είναι ο φωνητικός βοηθός της Google. Το αφήσουμε στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Το κουτί, εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ένα εγχειρίδιο, το οποίο δείχνει τι είναι εδώ πέρα το καθένα, αυτά που σας είπα πριν. Το τηλεχειριστήριο, τι είναι το καθένα, τι, με τι λειτουργία μπορείτε να κάνετε. Εδώ επεξηγεί τι είναι πάνω στο KA2 Now. Πώς συνδέεται, πώς κάνετε pairing, QR code, κουτουλού, κουτουλού, στα αγγλικά, πολύ ωραία. Ωραία, να το συνδέσω και να δω και εγώ τι γίνεται. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας και ένα καλώδιο HDMI πρέπει να είναι λογικά για να μπορούμε να το συνδέσουμε. Με την τηλεόραση, ένα καλό HDMI, για να το συνδέσουμε λοιπόν με την τηλεόραση. Οπότε επόμενο σταθμός, επόμενο σημείο που θα κινηθούμε είναι στην τηλεόραση. We'll be right back.
Λοιπόν, είδαμε το όλο σετάρισμα, είδαμε την όλη σύνδεση, είδαμε το πώς δουλεύει, λίγο πολύ. Αυτό είναι ουσιαστικά το μενού το οποίο βλέπετε με το που ανοίξετε το Mikul K2 Now. Όσοι έχετε Cosmote TV, θα σας θυμίσει πάρα πολύ το Cosmote TV ουσιαστικά. Για κάποιο λόγο μου το θύμισε πάρα πολύ το μενού. Στο πάνω μέρος εδώ έχετε δυνατότητα να βάλετε διάφορες εφαρμογές. Έχει ήδη εγκατεστημένες αρκετές και μπορείτε να προσθέσετε και εσείς. Αυτές είναι αρκετές, είναι εγκατεστημένες. Κάποιες κανένα δυο έβαλα και εγώ επιπρόσθετα. Λοιπόν, από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να κάνετε τις περισσότερες δουλειές. Θα χρειαστεί όμως σίγουρα να βάλετε και ένα σύρματο ποντίκι. Καλό είναι. Εδώ έχει προτινόμενα βίντεο, προτινόμενες επιλεγμένες λέει εφαρμογές για να βάλετε, Spotify, Vimeo, YouTube, Music, Facebook, Watch. Δεν έχει το κανονικό το Facebook. Έχει μόνο αυτό και προτινόμενες ροές από το Twitch. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά δεν έχω μπει να δω κάτι. Τώρα, εδώ στις εφαρμογές έχετε δυνατότητα να βάλετε κάποιες εφαρμογές από το Play Store. Είναι μια κλειδωμένη έκδοση του Play Store. Δεν είναι πλήρες, δεν μπορείτε δηλαδή να βρείτε όλες τις εφαρμογές που θα βρείτε σε ένα κανονικό Play Store, να το Twitch που σας είπα πριν. Έχει αρκετές, να μπούμε να δούμε, λοιπόν είναι αυτές εδώ, σας τις έδειξα εντάχει. Έχει για διασκέδαση, μουσική, ήχο, επεξεργασία και αναπαραγωγή, εργαλεία, διάφορα αθλήματα, εφημερίδες, παραγωγικότητα, εκπαίδευση, υγεία, φυσική κατάσταση, επικοινωνία και επιχείρηση. Από το θέμα επικοινωνίας, για να επικοινωνήσετε με άλλους, έχει μόνο το Google Duo. Δεν υποστηρίζει Skype, δεν υποστηρίζει Messenger, δεν υποστηρίζει Viber. Δεν μπορείτε να τα εγκαταστήσετε, δυστυχώς είναι κλειδωμένο και δεν εγκαθιστά εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. Αλλιώς με το Google Duo μπορείτε να κάνετε μια χαρά τη δουλειά σας που δοκίμασα και επικοινώνησα. Λοιπόν, αν το ανοίξω τώρα. Λοιπόν, με βλέπετε εδώ, αριστερά βλέπετε μία μαυρίλα, θα βλέπετε ουσιαστικά, εκεί βλέπετε διάφορες επαφές τις οποίες μπορείτε να καλέσετε. Το Duo για να δουλέψει θέλει κινητό τηλέφωνο να βάλετε. Η κάμερά του είναι πάρα πολύ καλή που την δοκίμασα, έχω να πω. Telegram. Α, υποστηρίζει Telegram. Μήπως βιντεοκλήσεις μέσω Telegram. Λοιπόν, αν υποστηρίζει Telegram είναι καλό, γιατί τουλάχιστον δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ το Duo. Αν και με το Duo από ό,τι διάβασα μπορείτε να επικοινωνήσετε κανονικά. Από θέμα browser, έχει ένα browser τον οποίο τον έχω βάλει, νομίζω τον έχω εγκαταστήσει. Ο οποίος όμως δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε Chrome. Άντως αυτός. Λοιπόν, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε Chrome, δεν μπορείτε να μπείτε σωστά στο Google. Μπήκα δηλαδή στο Bing για να έχω κάποιο σερφάρισμα. Κάνει δουλειά αλλά πάλι πολύ περιορισμένα ουσιαστικά. Αλλιώς
Έχει κόντι, μπορείτε να βάλετε κόντι να το περάσετε μέσα, να το, λοιπόν, και τρέχει κανονικά, μπορείτε να δείτε κόντι, ταινίες, οτιδήποτε, να το συνδέσετε. Άλλο, τι άλλο να σας πω, γενικώς έχω μείνει ικανοποιημένος πολύ από την κάμερά του που έχει. Σαν συσκευή είναι γρήγορη, εάν την παραμετροποιήσετε έτσι όπως θέλετε, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα, να το έχετε σαν μια συσκευή διαχείρισης πολυμέσων. Από εκεί και πέρα είναι περιορισμένη, σίγουρα θα ήθελα να μπορεί να υποστηρίζει και άλλες εφαρμογές. Δεν υποστηρίζει π.χ. Netflix, δεν μπορείτε να βάλετε Netflix, δεν μπορείτε να βάλετε, όπως σας είπα, Skype, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον έξω κόσμο, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή την κάμερα με άλλη εφαρμογή εκτός από το Google Duo, δυστυχώς. Έχει TikTok, όπως λέει, με ένα κουμπάκι από το τηλεχειριστήριο και μπορείτε και βλέπετε. Λοιπόν, έχει κουμπί που τρέχει κατευθείαν το YouTube από το τηλεχειριστήριο και όπως βλέπετε μπαίνει κατευθείαν μέσα και βλέπετε. Και έχει και κουμπί το οποίο τρέχει κατευθείαν το Google Duo και με βλέπετε τώρα. Λοιπόν, ωραία συσκευή, ωραίες αυτές οι λειτουργίες. Λίγο θα πρέπει να δούνε το τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Έχει δυνατότητα να δουλέψει και σαν ποντίκι, όπως βλέπετε. Δουλεύει και σαν κανονικό τηλεχειριστήριο. Το θέμα είναι ότι κάποια μέρη, π.χ. όταν προσπάθησα να σετάρω για να μπω στο TikTok, σαν απλό τηλεχειριστήριο με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Έπρεπε να το δουλεύω μεταξύ ποντίκι και τηλεχειριστήριο, οπότε σίγουρα ένα ασύρμοτο ποντίκι το χρειάζεστε για να το δουλέψετε. Λίγο πολύ φανταστείτε ότι είναι σαν να έχετε ένα TV box με κάμερα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον έξω κόσμο, κάτι χρήσιμο και απαραίτητο στην εποχή του COVID, που δεν έχουμε ακόμα τόσο επαφή και επικοινωνία με γνωστούς, συγγενείς και οτιδήποτε, μιας και ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα για μεταφορά, για μετακίνηση μάλλον, σε άλλους νομούς. Ωραία συσκευή, ωραία χαρακτηριστικά. Σίγουρα θα ήθελα να ήταν λίγο πιο ξεκλείδωτη για μένα. Είναι βέβαια Google Certified, δεν λέω, καλό αυτό. Αλλά σήμερα πια ο περισσότερος κόσμος δεν χρησιμοποιεί μόνο Google Duo. Εγώ δηλαδή π.χ. δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου. Όλοι οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε είτε το Messenger μέσω του Facebook, είτε Skype, ή εγώ χρησιμοποιώ π.χ. από το Telegram για να μπορώ να επικοινωνώ με διάφορους. Δηλαδή να ήταν λίγο πιο εναλλακτική, λίγο πιο ανοιχτή. Εδώ σίγουρα θα ήθελα να το βελτιώσουν. Μάλιστα σε επικοινωνία που ήμουνα με την Μίκουλ, τους το έχω πει ότι καλό θα ήταν λιγάκι να δούνε πώς μπορεί να ξεκλειδωθεί αυτό. Σίγουρα θα βοηθήσει στο να το πάρει περισσότερος κόσμος και να την δοκιμάσουν τη συσκευή περισσότεροι χρήστες, μιας και πραγματικά είναι πολύ ωραία συσκευή. Είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση, πολύ εύκολη η χρήση. Μπορείτε με τη χρήση της κάμερας
να κάνετε παπάδες, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, δηλαδή πραγματικά έτσι όπως το έχουν κάνει, περιορίζουν τις δυνατότητες της συσκευής και πάει χαλάλι. Λοιπόν, ωραίο μηχανάκι, ειδικότερα να χρησιμοποιείτε το Google Duo είναι το απαραίτητο. Και τα άλλα χαρακτηριστικά, αν ψάχνετε, αν έχετε μία τηλεόραση η οποία δεν είναι smart, εννοείται ότι σας την κάνει smart, γιατί όπως βλέπετε έχετε διάφορες δυνατότητες που πριν δεν τις είχατε. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξω να σας έχω και κάποιο κουπονάκι να συνεννοηθώ για να το πάρετε. Είναι μια συσκευή που αξίζει να την πάρετε. Ευελπιστώ ότι θα έχει ενημερώσεις, αναβαθμίσεις που θα δίνουν περισσότερες δυνατότητες στη συσκευή, γιατί πραγματικά δηλαδή την εγκλωβίζει και είναι κρίμα. Έχει πολλές δυνατότητες το Mi Cool K2 Now που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από πολύ περισσότερους χρήστες από ό,τι αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου, βγήκε λίγο μεγάλο ουσιαστικά, αλλά είναι μια ωραία και ενδιαφέρουσα συσκευή, πρώτη φορά τουλάχιστον από ό,τι είδα για τα ελληνικά δεδομένα. Ελπίζω να πατήσετε ένα like, να κάνετε και μια κοινοποίηση του βίντεο, να γραφτείτε και στο κανάλι του itechnews.gr. Λοιπόν, να γραφτούμε. Λοιπόν, έχει και φωνητική εντολή. Λοιπόν, θα δούμε το πέρα κατευθείαν. iTech News. iTech News. Ορίστε. Λοιπόν, να γραφτείτε λοιπόν στο κανάλι του itechnews.gr, να ελπίζω να κάνετε και ένα like, να κάνετε και ένα share του βίντεο. Είμαι ο Μαντόκτορ, γεια σας!